επόμενη μέρα για τους Βάγνερ αποτελεί το μεγαλύτερο ένιγμα. Μολονότι κανείς μπορεί να δώσει απάντηση για το μέλλον του Πρικόζιν και των μαχητών του, οι ενδείξεις είναι τουλάχιστον ανησυχητικές. Στο επίκεντρο η Λευκορωσία. Ο ηγέτης της μισθοφορικής οργάνωσης βρίσκεται στο Μίνσκ και φέρεται να διαμένει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο ξενοδοχείου χωρίς παράθυρα για λόγους ασφαλείας. Το ελεύθερο να τον ακολουθήσουν έχουν μάλιστα και όσοι από τους άνδρες του το επιθυμούν. Μια άκρος επικίνδυνη εξίσωση για τον ΝΑΤΟ, καθώς ο Αλεξάνδερ Λουκασένκο μετά την ενίσχυσή του με ρωσικά πυρηνικά θέλει να εκμεταλλευτεί στο έπακρον και τους αιμοσταγείς στρατιώτες. Приедут к нам и помогут опыт, нам. Опыт их нет. Опыт, ну слушай, это на передовой. Штурмовые отряды расскажут нам, что сейчас важно. Рассказали и тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять. Και ενώ δηλώνει έτοιμος να τους προσφέρει μέχρι και στρατιωτικές βάσεις, η Βορειοατλαντική Συμμαχία κάθεται σαν αμένα κάρβουνα. Η αναγέννηση των Βάγνερ στη Λευκορωσία φέρνει την απειλή στις πύλες του ΝΑΤΟ, κυριολεκτικά στα σύνορα της Λετωνίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας, που δεν αποκλείουν τίποτα. If Wagner deploys its serial killers in Belarus, all neighboring countries face even greater danger of instability. From Russia was, is and will remain unpredictable. This is where the danger comes from. Θορυβημένος και ο Γιάνς Στόλτενμπεργκ που διαμηνύει προς τη Μόσχα και το Μίνσκ ότι θα προστατέψει κάθε εκατοστό της νατοϊκής επικράτειας. We have already increased our readiness and our military presence in the eastern part of the alliance. We will make further decisions to further strengthen our collective defense. Την τακτική των κυρώσεων ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες που επιχειρούν να γονατίσουν οικονομικά το δίκτυο της παραστρατιωτικής οργάνωσης. Έθεσαν στο στόχαστρό τους εταιρείες σε Αφρική και Ρωσία που μέσω παράνομου εμπορίου χρυσού χρηματοδοτούν τους Βάγνερ. Αυτό που πάντως παραμένει μυστήριο ακόμα και για τους αναλυτές είναι η επικεί στάση που κράτησε ο Πούτιν, αλλά και το ποιος ενδεχομένως γνώριζε τα πλάνα των Βάγνερ, όπως ο Σεργέη Σουροβίκη, ανώτερος αξιωματικός του ρωσικού στρατού, που σύμφωνα με τους New York Times ήταν ενήμερος για την ανταρσία.